ότι κάθε δραματικός αγώνας τελείωνε με ένα σατυρικό δράμα. Έτσι. Και εμείς θέλουμε κάτι για να ελαφρύνει η ψυχή μας μετά από αυτό. Έτσι, κάτι πιο, πώς το λένε, ανάλαφρο, ναι. Και θα κάνουμε ένα μικρό απόσπασμα από... Δεν έχουμε σατυρικό δράμα. Οπότε εμείς παίρνουμε ακόμα καλύτερα, πιο πικάντικα αποσπάσματα από τις τραγωδίες, τα σατυρικά δράματα. Ήταν πολύ, τέλος πάντων, ανάλαφρα. Λοιπόν, Λυσιστράτη. Λυσιστράτη, 4-5 στίχους. Έχουμε καβγά. Καβγά. Γυναίκες από εδώ, άντρες από εκεί. Η Μιχώρια, ξέρετε, ο χορός, 24 άτομα στην κομμωδία, 12 από εδώ και 12 από εκεί πλακώνονται. Λοιπόν, ο κορυφαίος του χορού των ανδρών και η κορυφαία του χορού των γυναικών. Θα γράψετε όμως. Θα γράψετε τα λόγια γιατί πρέπει να γράψουμε και τίποτα. Μιλάει πρώτα η γυναίκα, έτσι. Άρα, αυτό το άρα με περισπωμένη είναι ερωτηματικό επίρρημα. Γι' αυτό λέω άραγε. Έτσι. Ενώ αν δεν βάλω περισπωμένη, θα είναι άρα αυτό που λες σημαίνει είναι το λοιπόν. Είναι το λοιπόν. Και σήμερα γίνονται λάθος συνεχώς αυτό, παιδί. Άρα και το άρα και. Άρα γρυκτών έστιν. Ναι, είναι ωραία λέξη. Έστιν ημίν. Άρα γρυκτών έστιν ημίν. Μιλάει η γυναίκα τώρα, έτσι, και έχει βάλει και τα χέρια εδώ στο μέλλον. Ή δε λυπήσεις με. Πάρα πολύ ωραία. Εύκολα, έτσι. Ή δε λυπήσεις τι με. Το δε. Το δε σε. Πατάξω. Πάταξω μεν, άκουσον δε. Το δε σε πατάξω. Το κοθόρνο. Την γνάθον. Θα αλλάξω και μερκαδόρο. Όχι, θα ευχαριστεί κιόλας. Λοιπόν, άρα γρυκτών έστιν ημίν, απευθύνεται σε όλους τους άνδρες τώρα, το γρι ξέρουμε τι σημαίνει, γρι, ουδέ γρι, ναι. Δεν γνωρίζει ουδέ γρι, γριλίζω, το λέμε για τα γουρούνια, έτσι, γρ, αυτό, γρ, γρουν, γρουν, δεν ξέρω, ναι. Αυτό που κάνουν τα γουρουνάκια. Λοιπόν, άρα γε, λείπει το γε, άρα, είναι δυνατόν σε εσάς να μιλάτε, δηλαδή θεωρείτε ότι έχετε το δικαίωμα να μιλάτε, να κάνετε έστω και γρι, πιο ελεύθερα δείτε το, γιατί ακριβώς δεν είναι. Δηλαδή, δεν ξέρει γρι, αλλά εδώ το λέει με την έννοια ότι άραγε, έχετε τη δυνατότητα, μπορείτε να πείτε έστω και μία λέξη, είναι σαν να λέει τσιμουδιά. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα από σας. Ουδέ γρή, τσιμουδιά. Είναι, νομίζετε ότι είναι δυνατόν σε σας να μιλάτε. Πού το βρήκατε το δικαίωμα να μιλάτε. Συνήθως, στα αρχαία, ο τρόπος είναι, δεν λες σε κάποιον, πώς το λένε, πάμε να φύγουμε, δεν χρησιμοποιείς προστακτική, λες, δεν φεύγουμε τώρα. Πιο ήπια. Πιο γλυκά. Πιο γλυκά, πιο γλυκά. Γι' αυτό έχουμε και αυτούς τους αόριστους πολλούς. Ναι. Τις προστακτικές αόριστου. Ναι, δεν χρησιμοποιούν τόσο πολύ προστακτική. Ναι, το πάνε. Έτσι. Ναι. Οπότε εδώ πέρα θα το μάθετε έτσι σαν έκφραση, το καταλάβατε κιόλας. Άραγε, είναι δυνατόν απρόσωπο αυτό σε εσάς να μιλάτε, να κάνετε έστω και κιχ. Αυτό, ένα κιχ. Εάν όμως λυπήσεις τη με, το δε σε πατάξω το κοθόρνο την γνάθον. Θα βγάλω το δίπατο, ξέρετε, τον κόθωρνο που φορούσα στην τραγωδία και με αυτό λέει θα σε χτυπήσω στην γνάθο. Λοιπόν, θα σου σπάσω τα μούτρα. Λοιπόν, λέει ο άνδρας τώρα, ουδέν, ουδέν,
Έτσι καλύτερα. Ουδέν έστι θηρίων. Ουδέν έστι θηρίων γυναικός. Αμαχότερον. Επειδή έτσι τσακώνεται τώρα και ο Αιτεοκλής με τον γυναικείο εκεί χορό της τραγωδίας, ουδέν έστι θηρίων γυναικός αμαχότερον. Έτσι. Θεά γάρ εμπέζη άμαχος Αφροδίτα. Στο χωρικό του Σοφοκλέως, έτσι, έρωσαν ανήκατε μάχαν, η άμαχος, η ακαταμάχητη Αφροδίτη που δεν μπορείς να την πολεμήσεις, δεν υπάρχει τρόπος, μηχανή να την νικήσεις, δεν υπάρχει λοιπόν θηρίο, δυσπολέμητο, ακαταμάχητο, ωραία, από τη γυναίκα. Γιατί το ωμέγα, γιατί ο ωμέγα εδώ ήρθε το συγκριτικό. Αυτό είναι βραχύχρωμα. Στα αρχαία είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, στα παραθετικά. Διότι σήμερα τα γράφματα, τα παραθετικά, μακρότερος, μακρότατος κτλ, κτλ, όλα με όμικρον. Ναι. Στα αρχαία δεν είναι έτσι. Πρέπει να δεις την προηγούμενη συλλαβή. Ναι. Αν είναι βραχύχρονη, βάζεις ωμέγα. Αν είναι μακρό, βάζεις όμικρον. Γι' αυτό σε όλα συμβαίνει αυτά. Και αυτά θεωρούνται ομαλά, έτσι. Εμείς ξέρουμε τρίτον κράτηστο. Και δεν θα μπορούσε να κάνεις τώρα τέσσερις συλλαβές. Ναι, ακριβώς, γιατί στο μέτρο τι θα έκανε. Τι μέτρο θα ήταν αυτό. Τι προσωπία θα είχε. Θα έπρεπε να χοροπηδάει συνέχεια. Βραχύχρονη, βραχύχρονη, βραχύχρονη συλλαβή. Λοιπόν, τι θα πούνε οι γυναίκες τώρα που μας είπανε θηρία. Κάτι πρέπει να απαντήσουμε. Λοιπόν, λέει λοιπόν η γυναίκα, το λέμε ακόμα και σήμερα, ποιος ξέρει. Λοιπόν, ουκ, αρ, άρα, να το το άρα, ισιόντα, ουκ άρα ισιόντα, σε, να το βάλω ολόκληρο, δεν πειράζει, και ας θέλει εδώ απόστροφο, δεν πειράζει για να φέρω τη λέξη. Ουκ αρισιόντα σε ήκαδε η τεκούσα γνώσετε. Εμένα η πιστηρίο λέει. Τώρα χωρίς. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Δεν θα σε τώρα. Δεν θα σε καταλάβει η μάνα σου. Η μάνα που σε γέννησε δεν θα σε γνωρίζει έτσι όπως θα σε κάνω. Το λέμε ακόμα και σήμερα. Ε? Λοιπόν, ουκ, ουκ γνώσετε, δεν θα σε αναγνωρίσει όταν πεις στο σπίτι σου η μάνα που σε γέννησε. Αυτή που σε γέννησε. Δεν το λέμε. Δεν το έχουμε ακούσει. Ε? Ούτε μάνα σου. Αυτός είναι Αριστοφάνης. Αυτός είναι Αριστοφάνης. Ό,τι λέμε σήμερα είναι Αριστοφάνης. Και αυτό που θα πουν οι άντρες. Αχ, τι να κάνουμε, λένε οι άντρες. Τι να σας κάνουμε τώρα. Τι να σας κάνουμε που ούτε συν, ούτε άνευ. Ούτε συν πάνω λέθρισιν. Ούτ άνευ πανολέθρο. Τι λέει εδώ πέρα ο χορός. Τέλος πάντων λέει, εμείς μαζί δεν κάνουμε χώρια, και χώρια δεν μπορούμε. Το πανόλεθρος το είδαμε στη τραγωδία. Πανόλεθρος εννοεί γυνή εδώ πέρα. Αυτή η οποία ευθύνεται για όλες τις καταστροφές. Αντί να πει λοιπόν ούτε συν γυναιξή, ούτε άνευ γυναικών, βάζει το επίθετο. Ούτε μαζί με αυτές που φέρνουν όλες τις καταστροφές, ούτε χωρίς αυτές που ευθύνονται για όλες τις καταστροφές. Με απλά ελληνικά, εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Αυτό που λέμε ακόμα και τώρα. Ούτε μαζί, ούτε άνευ. Ωραίος αυτός ο διάλογος. Ε, ποιος θα κάνει τον άντρα, ποιος θα κάνει τη γυναίκα. Για να δω.
Αλκιβιάδη θα ξεκινήσεις εσύ, θα κάνεις τον άντρα. Και το όνομά σας, δεν το ξέρω ακόμα. Ζούλια. Ωραία. Πάμε. Για να το δούμε. Θέλω και θυμώ, άρα γρυκτώνες. Άρα γρυκτώνες την ημίν, ή δε λυπήσεις τι με, το δε σε πατάξω το κοθόρνο την γνάφων. Ουδέν εστι θηρίων γυναικός αμαχότερο. Ου κάρα ισιώντα σε ήκανδε η τεκούς αγνώσετε. Δεν πρόλαβα να το γράψω. Ούτε συμπανολέθρηση, ούτε άλλο πανολέθρο. Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Εύρωσή μου. Πάμε το ίδιο, το ίδιο. Θα διαβάσουμε άλλη μία φορά. Κύριε Νίκο. Άρα γρυκτώνες τι είναι. Όχι, όχι, αυτό το λέει η Ευρωσύνη, η γυναίκα. Λοιπόν, άρα γρυκτώνες τι ημίν, είδε λυπήσεις τι με, το δε σε πατάξω το ποφόρνο την νάθο. Δεν εστί θερίον γυναικός αμαχότερον. Ου καρισιόντα σε ήκανε ή τεκούς αγνώσετε. Ούτε συν πανολέθρε συν το άνευ πανολέθρο. Ωραία. Θα διαβάσετε κι εσείς. Το διαβάστε. Πάμε. Άλλη μια φορά. Ποιος είναι η γυναίκα. Εδώ. Άρα γρυκτών. Άρα γρυκτών στην ημίν. Είδε λυπήσεις τη με, τότε σε πατάξω το κοθόρνο την γνάθων. Ουδέν εστί θηρίων γυναικός αμαχότερον. Ου καρισιόντε σε ήκαδε ή τεκούς αγνώσετε. Ούτε συμπανολέθρισιν ούτε ανεπανολέθρον. Ωραία, μάλιστα αυτό. Ήτανε και το απόσπασμα από την κωμωδία του Αριστοφάνους. Σας άρεσε? Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι νεοελληνικά τώρα, δηλαδή, εντάξει, τα λέμε ίδιες εκφράσεις, ίδιες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα. Φοβερό, καταπληκτικό πως συνεχίζουμε ακόμη ακριβώς οι ίδιοι. Λοιπόν, μέχρι εδώ, την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε με τους 7 επιθύβας, θα βρούμε και ένα άλλο τέτοιο ωραίο κομματάκι να πούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ.